Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι παρεμβαίνει η κυρία Κεραμέως, παρεμβαίνει η κυρία Κεραμέως για τα ομόφυλα ζευγάρια και λέει σεβαστή εκκλησία αλλά κυβέρνηση ομοθετεί. Σαν να σου λέει ότι κοιτάξτε, κάντε εσείς τη δουλειά σας και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά λέει η κυρία Κεραμέως. Ναι, ήταν ξεκάθαρη σήμερα. Είπε πάλι ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε ξεκάθαρα να ψηφίσουν οι βουλευτές το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως και ότι είναι σεβαστές οι απόψεις εκκλησίας, αλλά η νομοθετική εξουσία ανήκει στην κυβέρνηση. Σήμερα το πρωί τα είπε η κυρία Κεραμέως. Δείτε πώς πάνε να κάνουν το διαχωρισμό πολιτείες εκκλησίας. Δεν τρέπονται λίγο στην κυβέρνηση. Δεν τρέπονται λίγο, πάνε να ισοπεδώσουν τα πάντα. Είμαστε η Ελλάδα της Ορθοδοξίας. Είμαστε η Ελλάδα της Χριστιανοσύνης. Της οικογένειας. Πάμε με τη λέει κυρία Κεραμέως. Ο Υπουργός έχει μία συνεπή στάση ήδη από όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ήρθε. Νομοποιεί πολιτικά την αποχή όμως. Όταν ήρθε το σύμφωνο συμβίωσης προς ψήφιση, είχε πει ψήφος κατά συνείδηση. Όπως κρίνεται, είναι θέματα τα οποία για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να υπάρχει κομματική γραμμή. Το ίδιο είχε πει λοιπόν όταν ήρθε το σύμφωνο συμβίωσης και ψήφισε μία μερίδα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο ακριβώς λέει και τώρα. Βγαίνει και λέει, είναι θέμα συνείδησης. Εγώ θέλω να σας πείσω, να σας εξηγήσω, λέει, γιατί είναι σημαντικό να ψηφιστεί. Και νομίζω ότι βλέπουμε κάτι που έλειπε το δημόσιο διάλογο. Ακούγονται πολύ περισσότερο τα επιχειρήματα. Υπέρ και κατά, βεβαίως. Και αυτό είναι μέρος του διαλόγου. Το Πρωθυπουργός έχει πει ξεκάθαρα ότι οι υπουργοί έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται από την κυβέρνηση. Από και πέρα είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Δεν πρόκειται να επισέλθω εγώ προφανώς σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τον Πρωθυπουργό. Πάντως το σημαντικό εδώ πέρα, και επειδή μετά και τη δική μου θέση, εγώ από την πρώτη στιγμή και είχα ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης και την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Και να πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα λίγο πρωτίστως ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά τόσο τους γονείς, αν θέλετε, τους ενηλίκους, αλλά όσο το ζευγάρι αυτό καθεαυτό και η Νέα Δημοκρατία πιστεύει βαθιά στο θεσμό του γάμου και στην ισότητα όλων απέναντι στον νόμο, μιλάμε για τον πολιτικό γάμο εδώ πέρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και θέμα δικαιωμάτων των παιδιών. Και θέλω να σας πω το εξής. Άρα, επειδή τονίζεται το πολιτικός γάμος, πιστεύετε ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο εδώ? Βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος και πρότεινε στην ουσία δημοψήφισμα για ένα τέτοιο θέμα. Η κυβέρνηση, χωρίς να θέλει να ανεβάσει άλλο τους τόνους, είπε ότι για θέματα δικαιωμάτων δεν τίθεται κανένα ζήτημα δημοψηφίσματος. Δεν μπορεί να παρέμβει όμως και η πολιτεία στο θέμα του θρησκευτικού γάμου. Ζητάτε από τους ιεράρχες να κρατήσουν χαμηλούς τόνους από άμβονος, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούσαμε πολλές ακρότητες. Κοιτάξτε, να δείτε. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για την Εκκλησία και μάλιστα συνεργάστηκα πάρα πολύ στενά όταν είχα την τιμή να υπηρετήσω ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό όμως και στους διακριτούς ρόλους. Οι απόψεις της Εκκλησίας είναι απολύτως σεβαστές. Ταυτόχρονα όμως η εκτελεστική εξουσία ανήκει στην κυβέρνηση και η νομοθετική εξουσία ανήκει στην Βουλή των Ελλήνων. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα.